Βλέπουμε τον Άγιο λοιπόν και τηρουμένο των αναλογιών να μιμείται και να αντιγράφει το σωτήρα του και σωτήρα μας Ιησού Χριστό τον Κύριο. Άλλη φορά πάλι ο Άγιος Δημήτριος μάλωσε τον νεοκόρο της εκκλησιάς του, τον Ονησηφόρο. Πήγαιναν οι χριστιανοί μεγάλες λαμπάδες και τις έβαλαν στο κυβόριό του, στον τάφο του, που ήταν ακριβώς κάτω από την Αγία Τράπεζα στην αρχή. Και πάνω λοιπόν εκεί έφεραν λαμπάδες και τις έβαζαν. Ο Νησηφόρος τι έκανε? Έβγανε τις μεγάλες, έπαιρνε μικρότερες και τις έβαζε για να έχει κέρδος ο ναός το κερί. Βέβαια, παρουσιάζεται ο Άγιος Δημήτριος και του λέει: «Τι είναι αυτό που κάνεις? Κάνεις για να έχει η εκκλησιά μου κέρδος μερικά χρήματα? Μα εμένα δεν με νοιάζουν αυτά. Ούτε τα χρειάζομαι αυτά. Ούτε δίνω καμία σημασία σε αυτά. Να σας φέρω εγώ τα χρήματα όλου του κόσμου, πως θα έφερε σε άλλη περίπτωση. Να σας φέρω όλα τα χρήματα του κόσμου εδώ μπροστά. Και το ασήμι και το χρυσάφι και τα τιμαλφή και ό,τι θέλετε. Εμένα βρε», του λέει, «ένα με νοιάζει. Η σωτηρία των ανθρώπων. Η σωτηρία των ανθρώπων, που την πλήρωσε αυτή τη σωτηρία και την πληρώνει ο Χριστός με το ατίμητο αίμα του, με το πολύτιμο αίμα του, που δεν αντιμετράται με τίποτε απολύτως, ούτε με όλη την οικουμένη. Εμένα», του λέει, «με ενδιαφέρει η σωτηρία των ανθρώπων. Και να ξέρεις ότι όση ώρα διαρκεί το κεράκι που καίγεται στο κυβόριον, εγώ βλέπω εκείνον που το έβαλε και αναγκάζομαι να προσευχηθώ. Γιατί με προκαλεί το έλεος, με προκαλεί το κεράκι που καίγεται ως θυσία, με προκαλεί να προσευχηθώ για εκείνον που το έβαλε. Αυτό με νοιάζει». Τώρα βέβαια δεν μπορούμε στην εκκλησία να βάλουμε κεράκι να γεμίσουμε, όχι, τα βγάζουμε. Αλλά ο Άγιος θέλει να δείξει ότι δεν τον νοιάζουν τα λεφτά. Στην εκκλησία δεν είναι τα λεφτά. Είναι ο άνθρωπος. Η μόνη αξία. Το έδειξε άλλωστε ο Ιησούς στον ναό του Σολομώντα, όταν έβγαλε έξω τους εμπόρους και αραγραμμιβούς με το μαστίγιο. Και τους είπε: «Κάνε τον οίκο του πατρός μου οίκον εμπορίου και σπήλαιο ληστών». Η εκκλησία νοιάζεται για τις ψυχές, νοιάζεται για το λαό της.